με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Βαρνάβα και με τις ευχές των πατέρων του ναού, θα προσπαθήσω, αδελφοί μου, να μεταφέρω μερικά από τα πολλά μηνύματα της σημερινής μεγάλης δεσποτικής εορτής της Πεντηκοστής. Εκχαιώ από του πνεύματός σου επί πάσα σάρκα. 400 χρόνια ενωρίτερα ο προφήτης Ιωήλ προφήτευσε τη σημερινή ημέρα ότι το Πνεύμα το Άγιο θα χυθεί επί πάσα σάρκα μέσα στην ανθρωπότητα, θα πλημμυρίσει την ανθρωπότητα από Πνεύμα Άγιο. Αυτό ακριβώς, αν προσέξατε, στον πρόναο προσκυνήσαμε την εικόνα της Πεντηκοστής. Στο κέντρο της εικόνας απεικονίζεται ο προφήτης Ιωήλ και κρατάει στο χέρι του ένα ηλιτάριο όπου αναγράφεται αυτή ακριβώς η προφητεία του. Πριν 10 μέρες, αδελφοί μου, γιορτάσαμε την τελευταία δεσποτική εορτή. Είναι ο επίλογος όλων των δεσποτικών εορτών του Κυρίου μας. Γιορτάσαμε την ανάληψη εις ουρανούς του Κυρίου μας. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός. Ενθρονίστηκε η ανθρώπινη φύση στα δεξιά του Πατρός, διότι ο Χριστός μας ως Θεός ουδέποτε είχε εκθρονιστεί, ουδέποτε άφησε το θρόνο του και επομένως με την ανάληψη του Κυρίου μας ενθρονίζεται η θεωθήσα από τον Κύριό μας ανθρώπινη φύση του. Πριν όμως ο Κύριος αναλυθεί εκεί στο όρος των ελαιών που παρευρίσκονται οι μαθητές του, οι 12, οι 70, οι μεροφόρες, η μητέρα του, η Παναγία, περίπου 120 ψυχές, ο Κύριος έδωσε μερικές συμβουλές, μερικές οδηγίες και είπε στους μαθητάς του πριν χαθεί στους ουρανούς, τους είπε δύο πράγματα. Τους λέει, μη φύγετε από τα Ιεροσόλυμα, θα μείνετε στο υπερό και ου μετά πολλές ημέρες, δεν θα περάσουν πολλές μέρες όπου θα σας στείλει ο πατήρ Ιωάννης, θα σας στείλω το Πνεύμα το Άγιο για να σας βαφτίσει. Και επίσης και οι μαθητές λέει εχάρισαν για αυτή την επαγγελία που θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά εδώ υπάρχουν μερικά ερωτηματικά. Ο Χριστός γιατί λέει με του πολλάς ημέρες δεν ήξερε ακριβώς ότι σε 10 μέρες θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο? Βεβαίως το ήξερε, δεν τους το είπε για να αναζωπυρώσει την επιθυμία τους, την προμονή να περιμένουν με λαχτάρα να έρθει το Πνεύμα το Άγιο. Μια δεύτερη απορία που δημιουργείται, γιατί μετά από 10 μέρες και όχι μετά από 20 ή πιο νωρίς δεν κατέβηκε το Πνεύμα το Άγιο? Λένε οι πατέρες, αδελφοί μου, ότι όταν μπήκε στα δεξιά του Πατρός ο Χριστός μας ως άνθρωπος και ως Θεός, ως θεάνθρωπος, τότε λέει οι άγγελοι δεν γνώριζαν αυτό το γεγονός που βλέπανε ανθρώπινο σώμα να μπαίνει στον ουρανό. Και λέει, μετά λέει που αναγνωρίστηκε, τότε λέει κάθε μέρα ένα από τα 9 τάγματα των αγγέλων, εκτός από το τάγμα το 10ο του Ιωσφόρου που είχε εκπέσει, ένα λοιπόν από τα 9 τάγματα των αγγέλων προσκυνούσαν την θεωθήσα ανθρώπινη φύση του Κυρίου μας. Και την 10η ημέρα κατέβηκε το Πνεύμα το Άγιο. Τώρα υπάρχει ένα άλλο επίσης μεγάλο ερωτηματικό. Όλοι γνωρίζουμε την διαφορά που υπάρχει μεταξύ της Καθολικής Εκκλησίας, πολλές δογματικές διαφορές, μία από όλες με την Ορθοδοξία είναι το φιλιόκβε.
οι παρκοί προσέθεσαν ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και από τον Υιό. Εδώ όμως βλέπουμε και αλλού ότι ο Χριστός λέει θα στείλει το Πνεύμα το Άγιο. Επίσης βλέπουμε ότι αμέσως μετά την Αναστασία του ο Κύριος μας, όταν εμφανίστηκε στο Επερό την πρώτη μέρα και την επόμενη Κυριακή του Θωμά, μετά το ειρήνη ημίν, τι είπε στους μαθητάς? Λάβετε Πνεύμα Άγιο. Δηλαδή το δίνει και ο Χριστός το Πνεύμα το Άγιο. Δηλαδή έχουν δίκιο οι παπικοί. Αδελφοί μου, υπάρχει μια διαφορά μεγάλη. Άλλο στέλνω και άλλο εκπορεύομαι. Το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται μόνο από τον Πατέρα, τον Θεό. Έχει δηλαδή την δημιουργία, την ύπαρξή Του στην εκπόρευση από τον Θεό Πατέρα. Εξάλλου, τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος έχουν από μία ιδιαιτερότητα. Ο Πατέρας που είναι αγέννητος, ο Υιός που είναι γεννητός από τον Πατέρα αιωνίως και στην αιωνιότητα, και το Άγιο Πνεύμα που εκπορεύεται μόνον από τον Θεό Πατέρα. Αλλά υπάρχει όμως και μια ακόμη απορία σε αυτό το σημείο στην ανάγκη του Κυρίου μας. Λέει ότι θα δει το Άγιο Πνεύμα να βαπτιστείτε. Δηλαδή, οι Απόστολοι 3 χρόνια ολόκληρα που ακολουθούσαν τον Κύριό μας και έκαναν και θαύματα, ήταν αβάπτιστοι? Ναι, αδελφοί μου, δεν είχαν βαπτιστεί εν Πνεύματι Αγίου. Και μην μας φαίνεται παράξενο αυτό, γιατί και ο Κύριός μας ο ίδιος οφείλει την ενανθρώπισή Του στο Πνεύμα το Άγιο. Τι λέμε? Σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου. Χωρίς Πνεύμα Άγιο δεν θα είχαμε ενσάρκωση, δεν θα είχαμε ενανθρώπιση. Επομένως, το Πνεύμα το Άγιο είναι εκείνο το οποίο βαπτίζει, που είπε και ο Κύριός μας, ότι ο Ιωάννης ο Πρόδρομος λέει σας βάπτισε εν ύδατι, αλλά θα δει το Πνεύμα το Άγιο που θα βαπτιστείτε όλοι εν Πνεύματι. Και γι' αυτό και σήμερα πάντα λοιπόν το μυστήριο του βαπτίσματος γίνεται στην Κολυμβήθρα, γιατί το υπερό όπου μπήθε το Πνεύμα το Άγιο λέει γέμισε από Πνεύμα Άγιο. Φωτίστηκαν όχι μόνο οι 12 μαθητές, αλλά όλοι όσοι ήταν μέσα στο υπερό βαπτίστηκαν εν Πνεύματι Αγίου, και επίσης στη συνέχεια βλέπουμε ότι αυτό το καθεστώς, αυτό το Πνεύμα το Άγιο να βαπτίζει και να συντηρεί και να ισχύει όλα τα μυστήρια της πίστεώς μας. Αδελφοί μου, το Πνεύμα το Άγιο το βλέπουμε μόνο την ημέρα της Πεντηκοστής? Μόνο σήμερα το βλέπουμε? Όχι. Το είδαμε στη βάπτιση του Κυρίου μας. Κατέβηκε εν είδη περιστεράς. Το είδαμε στην Παλαιά Διαθήκη. Βλέπουμε, ακούσαμε ένα ωραίο τροπάριο που λέει «Ότε καταβάς τας γλώσσας των ανθρώπων συνέχεια». Ενθυμίζει το γεγονός της Παλαιάς Διαθήκης, όταν οι άνθρωποι από αλαζονία φτιάξανε ένα πύργο υψηλά για να φτάσουν τον Θεό. Και τότε από την αλαζονία την πλήρωσαν. Κατέβηκε το Πνεύμα το Άγιο και συνέχεια έφερε σύγχυση στις γλώσσες τους και δεν μπορούσαν να συνοηθούν. Και σήμερα την Πεντηκοστή βλέπαμε ξανά να κατέρχεται το Πνεύμα το Άγιο, όχι για να φέρει σύγχυση, την υπάρχουσα σύγχυση, όχι μόνο γλωσσών αλλά και ιδεών στην ανθρωπότητα. Ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, λέει, εις ενότητα πάντας εκάλεσε. Κάλεσε όλο τον κόσμο να έρθει εις ενότητα. Και αυτό το γεγονός, αδελφοί μου, γιορτάζουμε επίσης. Βλέπουμε το Άγιο Πνεύμα στην Παλαιά Διαθήκη να φωτίζει τους προφήτες, τους κριτάς, να τους χαρίζει Πνεύμα Άγιο, να τους φωτίζει. Βλέπουμε το Άγιο Πνεύμα πριν τη δημιουργία του κόσμου να υπάρχει. Τι λέει η Παλαιά Διαθήκη? Λέει «και Πνεύμα Θεού εκάθετο επάνω της αβύσσου». Όλος ο κόσμος ήταν μια άβυσσος και το Άγιο Πνεύμα λέει, όπως λέει η γλώσσα κάθεται επάνω στα αυγά της
και κλώδει τα πουλιά της. Έτσι λέει και το Άγιο Πνεύμα, λέει, εκάθητο σαν κλώσσα επάνω σε όλη τη δημιουργία και έκλωθε τη δημιουργία ολοκλήρου του κόσμου. Πνεύμα Άγιο. Σήμερα βλέπουμε, αδελφοί μου, ότι στο Συναξάρι το παρομοιάζουν με επιδημία. Λέει, Πεντηκοστήν εορτάζομεν Πνεύματος επιδημία. Μια λέξη, επιδημία, την οποία όλοι γνωρίζουμε. Δεν υπάρχει άνθρωπος, ειδικά τα τελευταία 2-3 χρόνια, που να μην έμαθε και να μην γνωρίζει τι είναι επιδημία. Κάτι άσχημο, κάτι κακό. Αλλά γιατί όμως οι πατέρες παρομοιάζουν το Άγιο Πνεύμα, την Πεντηκοστή, την κάθε Αγίο Πνεύματος, ως επιδημία? Για τρία χαρακτηριστικά, αδελφοί μου, που έχει επιδημία. Ένα χαρακτηριστικό που έχει επιδημία είναι η ταχύτητα με την οποία διαδίδεται ο Υιός. Και ποιος μπορεί να αμφιβάλλει ότι το Πνεύμα το Άγιον ταχαίως, ταχύτατα δεν μπορεί να εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο? Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό της επιδημίας είναι η έκταση. Δεν προϊόριζεται η επιδημία σε μια οικογένεια, σε ένα χωριό, σε μια γειτονιά, αλλά καταλαμβάνει ολόκληρη την οικουμένη. Αυτό το διαπιστώσαμε. Και το τρίτο χαρακτηριστικό της επιδημίας, τα αποτελέσματά της. Τι κάνουν, πολλοί υπέφεραν. Πολλοί έφυγαν για τον ουρανό. Άρα, με ποιο στόχο, με ποιο σκοπό, πώς δικαιολογείται η τρίτη αυτή ιδιότητα της επιδημίας στο Άγιο Πνεύμα? Και το Άγιο Πνεύμα, αδελφοί μου, κάνει τον άνθρωπο να πονέσει. Γιατί θα πρέπει να κάψει όλα τα βαθιά ριζωμένα αμαρτωλά πάθη του. Ο άνθρωπος πρέπει να μετανοήσει και θα του στοιχήσει, θα πονέσει. Αλλά το άλλο όμως, ο θάνατος, πώς εξηγείται ότι ο θάνατος με το Πνεύμα το Άγιο? Αδελφοί μου, οι άνθρωποι που δεν πιστεύουν στο Άγιο Πνεύμα, αυτοί που βλασφημούν το Άγιο Πνεύμα, αυτοί που δεν δέχονται το Άγιο Πνεύμα ως τους πρόσωπους της Αγίας Τριάδος, αυτοκαταστρέφονται, αυτοκτονούν χωρίς την επέμβαση του Αγίου Πνεύματος, όταν αρνούνται το Άγιο Πνεύμα. Και τώρα μια ερώτηση. Υπάρχει σήμερα Άγιο Πνεύμα στην Εκκλησία μας, στον κόσμο? Σε αυτή την ερώτηση απαντά ο Ρώσος Σόστομος και λέει, εάν δεν υπήρχε Πνεύμα Άγιον, δεν θα υπήρχε Εκκλησία. Γιατί? Διότι όλα τα μυστήρια τελούνται μόνο με το Πνεύμα του Άγιον. Χωρίς Πνεύμα Άγιο δεν θα υπάρχει κανένα μυστήριο. Χωρίς Πνεύμα Άγιο το μυστήριο της Ιεράς Ευχαριστίας, το ψωμί και το κρασί γίνεται σώμα και αίμα του Κυρίου μας. Πότε? Το Πνεύμα Τίσου το Αγίο. Χωρίς Πνεύμα Άγιο δεν θα υπήρχε Ευαγγέλιο. Υπό Πνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν οι του Θεού άνθρωποι. Χωρίς Πνεύμα Άγιο δεν θα υπήρχε ενανθρώπιση. Δεν θα υπήρχε σάρκωση του Κυρίου μας. Σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας και ενανθρωπίσαντα. Αλλά υπάρχει Πνεύμα Άγιον στην Εκκλησία μας. Υπάρχει Πνεύμα Άγιον στον κόσμο. Αλλά μήπως, ρωτάει ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός, μήπως το Πνεύμα το Άγιον πέταξε από τον κόσμο? Γιατί το Περιστέρι, όταν δει βρωμιά, φεύγει μακριά, απομακρύνεται. Έτσι και το Πνεύμα το Άγιον, λέει, απομακρύνεται. Αναφέρεται μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, στο κεφάλαιο της Γενέσεως, στο έκτο κεφάλαιο, λέει εκεί ο Χριστός, ότι ου καταμείνει το Πνεύμα μου επί τούτους στους ανθρώπους, δεν θα παραμείνει το Πνεύμα μου στους ανθρώπους, στους Ισραηλίτες. Γιατί? Διότι είναι σάρκες. Δεν σκέφτονται καθόλου πνευματικά. Μήπως και στην εποχή μας υπάρχουν μόνο σάρκες και κινδυνεύουμε να χάσουμε το Πνεύμα το Άγιο? Γι' αυτό, αδελφοί μου, σήμερα η μέρα της Πεντηκοστής, ας προσευχηθούμε, ας παρακαλέσουμε το Πνεύμα το Άγιο να έρθει. Είτε να έρθει ως αεράκι, είτε σαν βροντί μεγάλη, είτε να σηθεί σαν φωτιά, να έρθει μέσα στη σημερινή οικογένεια, η οποία κινδυνεύει και διαλύεται από τα διαζύγια. Πνεύμα Άγιο, έλα μέσα στα σχολεία, όλων των βαθμίδων, να φωτίσεις διδάσκοντες και διδασκομένους, να τους δώσεις Πνεύμα Άγιο,
Πνεύμα Άγιο, είπα μέσα στα σχολεία, είπα μέσα στα πανεπιστήμια, είπα μέσα στην Βουλή, την Ορθόδοξη Ελληνική Βουλή, να φωτίζεις τους εκπροσώπους μας, να τους φωτίσεις, να ψηφίζουν νόμους δογματικούς, εκκλησιαστικούς και όχι αντιεκκλησιαστικούς και δογματικούς. Πνεύμα Άγιο, έλα γέμισέ μας. Αλλά αδελφοί μου, μην περιμένουμε μόνο μια φορά το χρόνο την Πεντηκοστή το Άγιο Πνεύμα. Πεντηκοστή γιορτάζουμε κάθε φορά που συμμετέχουμε στα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό λοιπόν ευχόμαστε σε όλους μας η ζωή μας να είναι μια διαρκής Πεντηκοστή, το Πνεύμα το Άγιο να έλθει, όχι μόνο να έλθει, αλλά και να σκηνώσει και σκήνωσον εμήν να παραμείνει μέσα μας και τότε θα ελπίζουμε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου μας να μας οδηγήσει εις πάση την αλήθεια, να μας οδηγήσει στη Βασιλεία των Ουρανών, που εύχομαι εις όλους. Αμήν.